Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας επεφάνθη σήμερα ότι το Δικαστήριο του Μονάχου πρέπει να διαθέσει περισσότερες θέσεις εκπροσώπους των ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης για να καλύψουν τη δίκη των νεοναζί που κατηγορούνται για δολοφονίες φυλετικού μίσους. Η απόφαση ελήφθη μετά από προσφυγή τουρκικών μέσων, καθώς οι 8 από τους 10 δολοφονηθέντες είναι Τούρκοι. Το δικαστήριο αποφάσισε να δοθεί επαρκής αριθμός θέσεων στους εκπροσώπους των μέσων που έχουν ειδική σχέση με τα θύματα, λέει ο εκπρόσωπος του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Το δικαστήριο του Μονάχου είχε αρχικά διαθέσει 50 θέσεις για τους εκπροσώπους των μέσων, αλλά καμία σε κάποιο τουρκικό μέσο. Κατά την άποψή μας, ο τουρκικός τύπος πρέπει να είναι παρόν σε μια τέτοια ιστορική δίκη. Είμαστε επομένως ευτυχείς που εξαιτίας μας τα τουρκικά μέσα θα καλύψουν τη δίκη, δηλώνει ο διευθυντής της ABAH Europe. Η υπόθεση της ομάδας νεοναζί που φέρεται να δολοφόνησε 8 Τούρκους, έναν Έλληνα και μία αστυνομικό, προκάλεσαν το θυμό της Άγκυρας και έφεραν τις γερμανικές αρχές σε πολύ δύσκολη θέση.